Επιστρέφουμε στο Storage Hustle. Όπου έχουμε ένα σπίτι, ένα αμάξι. Και τρέχω λες και είμαι ο Flash. Δεν νομίζω να συμφέρει να παίρνω αμάξι. I am speed. Right, σε αυτό το παιχνίδι το παίξαμε πριν 2-3 εβδομάδες και ήταν σε demo μορφή. Πλέον είναι σε full release και είναι ανοιχτό το car dealership. Θα γκαριντάρουμε σήμερα για καινούριο βανάκι, όπου θα βάλουμε παιδά. Σε πίστευα δεν ξέρεις τι κάνεις ακριβώς σε αυτό το παιχνίδι. Πας στο υπολογιστή σου και πας κατευθείαν στο τζόγο. Να βάλω μεγαλοστάρικο start. Ω, καλά, κέρδισα, έτσι. Σίγουρα κέρδισα, έτσι. Yeah! Έχω έξτρα 100 δολάρια για να παλέψω για τις αποθήκες. Έχει και level 5 και 10. Εμείς μόνο στο Whiskered Warehouse μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και αυτά τα παιδιά έξτρα 100 δολάρια θα μας βοηθήσουν να κερδίσουμε την πιο ακριβή αποθήκη νούμερο 8. Και στο demo, αν θυμάσαι, αρχίζαμε και κάναμε battles εδώ πέρα στον υπολογιστή διαδικτυακά. Έχει αλλάξει αυτό τώρα. Τώρα παίρνεις το αμάξι σου, πατώντας τους NPCs που περπατούν για κάποιο λόγο στη μέση του δρόμου. Λες και δεν έχει πεζοδρόμια εδώ πέρα. Και πάμε εδώ πέρα στην νούμερο 8. Available 10 με 2. Αυτό δεν το είδα. Ο υπάλληλος θα έρθει στις 10, σε μια ωρίτσα. Εντάξει, όσο έρχεται, ας σας πω για τις προσφορές Black Friday από eneba.com. Και μπες σε κλήρωση για PC αξίας 4.000 δολαρίων. Και ελληνικές PlayStation Plus κάρτες για να παίξεις online. Γενικά μεγάλη ποικιλία από διάφορα video games σε καταπληκτικές τιμές. Τσέκαρε links στην περιγραφή. Και τώρα που επέστρεψες από διαφημιστικό διάλειμμα, ελπίζω το τσέκαρες, πάμε να δούμε τι θα έχει μέσα αυτή η αποθήκη και πώς δουλεύουμε. Έχει μπείτε εδώ πέρα 231 δολάρια. Ας το ανοίξουμε. Και εδώ παίζουμε, παιδιά. Εγώ. Μην γελάς. Only fams. Ο Mr. White έβαλε 300. Θα βάλω εγώ 311. Winner use code Axel. Winner use code Axel. Όχι ρε Mr. White. Σε τελευταίο δευτερόλεπτο. Και ο νικητής είναι ο... Ρε. Έτσι, έτσι. Θα απαντήσω κι εγώ. Στο 04, σας άρεσε. Νιώθω ότι είμαι στην εκκλησία για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Αλλά το κερδίσαμε! Και πάμε να δούμε τι έχουμε κερδίσει σε αυτήν την αποθήκη. Έχουμε μια πατήχα, παιδιά, η οποία είναι recycled. Ωραία, lava lamp που είναι χαλασμένη. Και αν κάνω εγώ τώρα, πέτα την εδώ πέρα, μπορώ. Κρίμα, αυτό εδώ πέρα τώρα... Και αυτό είναι χαλασμένο. Θα αρχίσω, ξέρω εγώ, να τα φτιάχνω κιόλας. Ωραία, αυτό το status είναι normal. Δεν ξέρουμε το average value κάτω δεξιά. Παρά αυτό, ρίξω το εδώ μέσα. Αυτό εδώ πρέπει να κοστίσει, είναι και perfect. Αυτό σίγουρα κάνα 200 θα πηγαίνει, έτσι. Εσείς μηχανικοί του καναλιού ξέρετε. Αυτό εδώ είναι recycle και αυτό είναι pumpkin από το Halloween. Πολύ καλό στάτος, το κακό ότι έχει τελειώσει Halloween και δεν νομίζω η τιμή του να είναι πολύ ψηλή. Αυτό εδώ cricket bat. Έχεις κανείς από το cricket, το χρειάζεται, το πουλάω παιδιά. Μόλις μάθω την τιμούλα θα σας το πω. Έχουμε και αυτά δύο κουτιά. Πάμε να δούμε τι... έχει καλά πράγματα μέσα. 20 dumbbell, το στεράκι σε καλή κατάσταση. Σαπούνι. Αχρησιμοποιητό, παιδιά, σαπούνι θέλει. Μία παντόφλα αριστερή συγκεκριμένα. Δεν βλέπω να έχει τη δεξί μέσα. Παρ' όλα αυτά θα την κρατήσω. Μπορεί να έχει σε άλλη αποθήκη το δεξί. Table fan που είναι χαλασμένο. Bowling pin σε άριστη κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα το κάνεις όμως. Και μία μάσκα κιτσούμε. Αν το είπα λάθος, παιδιά, συγγνώμη. Αυτό μπορεί να αξίζει και αρκετά, έτσι. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο σε αυτό το κουτί. Παρ' όλα αυτά μου λέει good. Και έχει και value. Τι βλαμμένο είμαι να το πετάξω. Να το πάρω μαζί μας. Να ανοίξουμε και το δεύτερο κουτί. Που είναι άδειο. Άρα, θα πάρουμε και αυτό μαζί μας. Ωραία, τα φορτώσαμε. Πάμε σπίτι τώρα σιγά σιγά. Μην πάρει ο αέρας τα κουτάκια. Να το παρκάρουμε χαλαρά με πισινή. Μπορεί να χάσουμε κανένα κουτί. Δεν χάσαμε απολύτως τίποτα. Και κατέβαστα όλα. Βασικά μπορούμε. Ουφ. Περίμενε. Ωραία, τα κατεβάσαμε. Έχουμε repair tool, λέει εδώ πέρα, που είναι απλά ένα σφύρι. Μπήκα σε ένα organization mode, τα οργάνισα όλα. Εδώ είναι τα χαλασμένα πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα πώς το φτιάχνουμε. Πουπ! Α, status bad, Δεν μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερο από bad. Δεν πειράζει, θα πουληθεί σαν καινούριο. Και η λάμπα εδώ πέρα θα γίνει
σε bad. Τέλεια. Και τώρα έχουμε και price scanner. Το πόσο πάει αυτό εδώ πέρα να δούμε. 12 δολάρια. Δεν αξίζει να το πουλήσω. Αυτό εδώ. Αυτό είναι το πιο ακριβό πράγμα που έχουμε βρει. 35 δολάρια. Για σίδερα περισσότερο θα πάει αυτό. Η lava lamp. Πρέπει να πηγαίνει κάτι. 15. Το ανεμιστηράκι που το φτιάξαμε. Αυτό και αυτό 15. Ωραία. Και το electric stove 20. Αυτό εδώ με τα τροχάκια. Το τρόλι 26. Η λάμπα θα την κρατήσω για μένα έτσι εδώ. Το ανεμιστηράκι τώρα κάνει ζέστες. Το φτιάξαμε DIY. Ας το εδώ. Τι άλλο έχω να σκανάρω. Τα 20 κιλά dumbbell 13. Το τοστεράκι πηγαίνει 36. Το σαπούνι. Ολόκληρα 3 δολάρια. Παιδιά, δεν μ' άρεσε αυτά που έχουμε αγοράσει. Δεν μας βγήκαν σε καλό. Αυτά είναι αυτά που έχουμε για πούλημα, ε. Ξέρετε, θα το βάλω 50 εγώ. Να μην το τσιμπήσει κανείς. Αυτό εδώ δεν πιστεύω ότι πηγαίνει 35. Θα το βάλω 135. Η κυρία εδώ πέρα ενδιαφέρεται για τρόλι. Πόσα μας δίνει, 45. Εγώ θα το δεχτώ αυτό. Ωραία, θα τα βάλω όλα σιγά σιγά για πούλημα. Γιατί ο στόχος σε αυτό το βίντεο είναι να πιάσουμε καινούριο αμάξι. Γιατί ήθελα να πάρω καινούριο αμάξι στο προηγούμενο. Αλλά δεν ήταν διαθέσιμα. Ο κύριος με την μπλουζίτσα του Σούπερμαν. Το σαπουνάκι. I'm all in for that. You cool? Τώρα αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Του το πούλησα ή δεν του το πούλησα. Έβγαλε λεφτά ή δεν έβγαλα λεφτά. Αυτός μου δίνει 15 bowling pin. Πάρτο. Για το στεράκι 53 δολάρια από τα 56 που το έβαλα. Και αυτός μου δίνει 22 το pumpkin. Τέλεια. Ότι πας εδώ θέλει την παντόφλα. Την αριστερή. Λογικά αυτή που του λείπει. Έχει μείνει μόνο με τη δεξί. Ας το πάρει. Let's do brosef. Θα πληρώσει τώρα. Α, οκ. Okay. Όταν σου μιλάνε έτσι απλά, μιλάνε την κανονική τιμή. Οκ. Okay. Πάμε για ύπνο με ανοιχτή πόρτα του γκαράζ τώρα. Οπότε φαίνεται στα tools. Μπορούμε να έχουμε level 1 repair tool και level 1 scanner tool. Λογικά μας σκανάρει καλύτερα, καλύτερες τιμές μας δίνει. Όπα ρε, έχει και σπίτια για πούλημα εδώ τώρα ρε. Νομίζω χάσαμε λίγα λεφτά με την προηγούμενη αποθήκη. Θα πάμε για αυτή 10 με 2 στα 312. Κάτι θα ξέρει αυτός που το βρει, κάτι θα έχει καλό μέσα. Ωραία, άνοιξε μας το να δούμε. Τι θα έχει μέσα. Έχει ένα ψυγείο. Βλέπω ένα καπέλο. Μπορώ να πω ξύστη. Δεν θέλω να μπιτάρω σε αυτό, έτσι. Λες να έχει κάτι καλό πίσω από το ψυγείο. Αν θα σε εμπιστευτώ και θα μπιτάρω. Θα εμπιστευτώ ότι κάτι είδες εσύ πίσω εκεί από το ψυγείο. Αλλιώς μου χρωστάς likes. Δεν λέω εγώ. Και το τσιμπήσαμε στα 587 δολάρια. Ω, φοβάμαι να δω. Φοβάμαι. Όχι. Τι είναι αυτό, περίμενε. Oat leather chair. Meat grinder. Να ανοίξουμε το κουτί. Έχει αριστερό παπούτσι. Έχουμε δει. Έχει άτομα που τα χρειάζονται αυτά. Το ψυγείο, old freezer. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Έλα ρε, μπορεί να έχει κάτι ενδιαφέρον μέσα. Ας το φορτώσουμε. Ρίξε το εδώ μέσα. Έπιασε όλο το χώρο, έτσι. Όχι πως έχουμε πολλά πράγματα εδώ. Ωραία, τα φόρτωσα όλα. Φύγαμε, πάμε να σκαδάρουμε. Γιατί έχω βρει άλλο ένα σαπούνι. Θα κρατήσω αυτό το κουτί και θα πετάω όλα τα σαπούνια που θα βρίσκω εδώ μέσα. Να δούμε πώς θα συνάξουμε. Πάμε να σκανάρουμε. Δεν μπορώ γιατί είναι rare item. Μόνο common μπορεί να σκανάρει το εργαλείο μου. Το είναι ένα πρόβλημα. Επιτέλους έφυγε αυτό, ρε φίλε. Περίμενα να βγάλω καμιά 200 και τελικά βγάλαμε 35 δολάρια. Θα πουλήσω την lava lamp μου, παιδιά. Και το ανεμιστηράκι μου. Ρε παιδιά, έχω μαζέψει 540. 49 δολάρια και θα πάω να κάνω upgrade. Δεν μπορώ να κάνω upgrade το scanner tool γιατί είναι χιλιάρικο. Θα βάλω τα πράγματα που χρειάζονται scan εδώ αριστερά. Δεν ξέρω, μπορεί αυτό το παπούτσι να πηγαίνει καμιά 500. Μπορεί κάποιος να το χρειάζεται πάρα πολύ. Πάμε για φθηνό, ρε φίλε. Μπορεί να ξεκινάει στα 44 δολάρια και είναι bargain και να έχει κάτι καλό μέσα. Αυτό εδώ είναι. Τι έχει μέσα. Όπα, περίμενε. Αυτό στη μέση το είδες. Εγώ το είδα, μου φάνηκε πολύ καλό. Το πρόβλημα ότι το είδαν και αυτοί εδώ πέρα, έτσι. Ο αριστερά τι πας, τι φάση με το χέρι. Γυμνάζεται καλά. You won the bid. Άντε για παιδιά. Ωραία, αυτό πάει για recycle. Αυτό εδώ είναι rare item. Είναι bad status, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι κάποιος θα ξόδευε λεφτά εδώ το πράγμα. Ωραία, το pressure cooker δεν ξέρω. Αυτό anvil. Έλα ρε παιδιά, όποιος παίζει Minecraft θα το εκτιμήσει αυτό εδώ πέρα. Out Book Bar and Peace. Co-track μας κάνει και αυτό. Έχουμε αυτό το κουτί.
σε παρακαλώ να έχει κάτι καλό μέσα. Toy plane. Lunchbox. Απορώ αν έχει ακόμα lunch μέσα. Και κοίτα τι άλλο έχει μέσα. Σαπούνι. Το αγαπημένο μας. Ξέρεις τι, έχουμε και αυτό έτσι φθηνό. Πάμε να το δούμε. Τι έχει μέσα. Βλέπω τουαλέτα. Αν είναι με μπιντέ, βγάλαμε τα λεφτά μας πίσω, έτσι. Πάμε κατευθείαν δεκάρικο πάνω. Έλα, το κερδίσαμε και αυτό. Ωραία, πατήχα πάει για ανακύκλωση. Αυτό είναι jack για αυτοκίνητο. Γενικά ψιλοσκόπηση. Κουμπίδια είναι όλα. Τουαλέτα είναι rare item, έτσι. Real fake gold. Έλα ρε, έφαγα το G-Bate, ρε. Άμα βρίσκαμε μπάρα χρυσού εδώ πέρα τώρα, θα αγοράζαμε καινούριο βανάκι κατευθείαν. Το Telegraph, αυτό παίζει να κοστίζει λεφτά, έτσι. Ωραία, πάω σπίτι να το σκανάρω. Αν βρω κάτι ακριβό, παιδιά, θα το ακούσετε. Βασικά, πρώτα πρέπει να κάνω upgrade το scanning tool μου, για να μπορέσω να μάθω πόσο πηγαίνει αυτή η τουαλέτα, ας πούμε, έτσι. Δίπλα εδώ που θα κοιμάμαι. Το σαπουνάκι που πάει στο κουτί. Μ' αρέσει το πόσο οργανωμένο τα έχω όλα, ρε φίλε. Το OCD μου είναι over 9000. Δυστυχώς, παιδιά, όμως δεν βρήκαμε κάτι πολύ ακριβό. Πρέπει να πιάσουμε το σκάνερ το καλό για να πουλήσουμε τα rare αντικείμενα μας. Να δοκιμάσουμε αυτό που τελειώνει η ώρα 6 για 400. Δεν βλέπω να αγοράζουμε καινούριο φορτηγάκι σε αυτό το επεισόδιο, παιδιά. Γι' αυτό θα μου αφήσετε σχόλια αν θέλετε να παίξουμε κι άλλο αυτό το παιχνίδι και να γυρέψουμε κι άλλα σπάνια αντικείμενα μέχρι που να βγάλω λεφτά για το άσπρο βανάκι. Ωραία, αυτό εδώ είναι. Πάμε λίγο interact. Τι έχει μέσα. Βλέπω drone. Το πρόβλημα είναι ότι θα είναι rare και δεν θα μπορούσα να το πουλήσω. Εντάξει, παιδιά, πάω πάσο σε αυτό. Δεν έχουμε ούτε τα λεφτά, ούτε είμαι σίγουρο αν θέλω να το αγοράσω το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ πέρα, 63 δολάρια, τελειώνει σε λίγα λεπτάκια. Βλέπω κάτι καλά πράγματα εκεί πέρα. Όσο και το προλάβαμε αυτό. Έλα, έλα, το τσιμπήσαμε. Τι έχουμε εδώ, αυτό πάει για recycle. Mailbox. Μια πατήχα πάει για recycle. Αυτό πάει για recycle. Αυτό πάει για recycle. Πω, όλα recycle. Θα έγιναν εδώ πέρα. Έλα να έχει κάτι καλό μέσα. Έλα να έχει κάτι καλό μέσα. Bowling bow. Και ένα jack. Νιώθω ότι δεν βγάλαμε λεφτά από αυτό. Το Maybox, παιδιά, δυστυχώς πάει μόνο 50 δολάρια. Ξέρεις τι, φίλε, όχι. Αυτή η φορά θα κάνω λίγο bargain. 48, 44, 46. Πόσο ακούγεται? Time is ticking. Can we chop it down, fam? Τώρα δέχτηκε τα 46, δεν μπορώ να καταλάβω. Stop trolling, dude. Ωραία, 45. 45. Can we spread it up? Can give me good offer? Μα δέχτηκε, παιδί μου, είπε αυτό 44. Anyway. Φίλε, χρειάζομαι χιλιάρικο. Χρειάζομαι χιλιάρικο για να σκανάρω rare αντικείμενα. Μήπως τυχαίνει να βρω λεφτά τώρα που θα κοιμηθώ κάπου? Ο Grandma Plastic Surgery, δώσαμε 9 στην γιαγιά. Για να πάει να βάλει botox. Παιδιά, έχουμε 1000 δολάρια. Που σημαίνει ότι μπορώ να κάνω upgrade το scanner tool μου. Ας αρχίσουμε να σκάνουμε το ψυγείο. Πόσο πάει? 81. Τουαλέτα 52. Αυτό εδώ περίμενα. Μόνο 40. Αυτό εδώ τσίμπησα πριν λίγο. Και αυτό 40. Λίγο απογοήτευση. Να είμαι ειλικρινής. Έδωσα εδώ πέρα τώρα 1000 για upgrade. Και μου και πολλά καλές τιμές, να είμαι ειλικρινής. Ωραία, το παπούτσι, ξέρω θα... Ξέρεις τι, μόνο το αριστερό πουλάω, μια χαρά είναι. Παιδιά μου, έχει μπαγκάρει το game. Όχι, όχι τώρα που ξόδεψα χιλιάρικο!